Τον είδατε επί σκηνής, τώρα θα τον δείτε να συζητάμε. Γι' αυτό το έργο που έχω την αίσθηση ότι αγάπησε βαθιά και πολύ και τον ευλόγησε ο Θεός να τον ενσαρκώνει πάνω στο θεατρικό σανίδι. Είναι ένας οικείος γνώριμος καλλιτέχνης, είναι ο κύριος Δημήτρης Βερίκιος. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Τι ωραία που έκανες την εισαγωγή. Ευλογημένος και έχω αγαπήσει αυτό το έργο, αυτή την παράσταση. Είναι έτσι, είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Πόσα χρόνια τώρα ενσαρκώνεται το ρόλο αυτό επί σκηνής? Κλείνω 3 χρόνια. Τον Αύγουστο κλείνω 3 χρόνια ακριβώς. Έχω πάει σε 20 πόλεις, έχω παιχτεί παράσταση στην Αθήνα σε 2 σεζόν εκτός διαφορών φεστιβάλ κλπ. Και τι σε κάνει να μην βαριέσαι αυτό το ρόλο, να τον εξελίσσεις και να είσαι πάντα εκεί επί 3 αδιάλειπτα χρόνια και να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό σε κάθε παράσταση? Κοίταξε να δεις, καταρχήν έτσι κι αλλιώς εγώ δεν κάνω θέατρο καριέρας. Δεν κάνω συχνά θέατρο. Πρωταγωνιστείτε όμως σε κάθε ρόλο που σας δίνετε στο θέατρο μέχρι τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Στα 30 χρόνια αυτά δεν έχω κάνει όσα έργα έχουν κάνει άλλοι συνάδελφοι πολλοί. Όμως ένα είναι αυτό, ότι από την πρώτη μέρα είχα την τύχη να είμαι πρωταγωνιστής και τα τελευταία αρκετά χρόνια να κάνω αραιά θέατρο και μόνο όταν αγαπώ κάτι πολύ, δηλαδή όχι απλά επειδή είναι ένα ωραίο έργο, αλλά επειδή με αφορά ως άνθρωπο. Σας αγγίζει ο ρόλος αυτός? Ναι, απόλυτα. Ταυτίζεστε, βρίσκετε κοινά σημεία με το όνειρο αυτό ενός γελίου? Και ποιος είναι ο γελίος για τον κόσμο που ίσως να μην γνωρίζει το εμβληματικό έργο του Ντοστογεύσκη? Να μας πείτε 2 λόγια. Ένα στο πρώτο, θα σας πω το εξής. Όχι απλά ταυτίζομαι. Ένας φίλος θεατρικός συγγραφέας, πολύ γνωστός, όταν είχε έρθει πέρσι στο φεστιβάλ μονολόγων που κάναμε και συμμετείχα στο θέατρο Καρέζο, όταν τελείωσα, μου είπε: Δημήτρη, νόμιζα στο τέλος θα βγει στον οδό Ακαδημίας και θα κηρύττεις την αλήθεια του Ντοστογεύσκη. Ήταν λοιπόν. Όχι, έχω ταυτιστεί απλώς. Θα σας πω κάτι πολύ ειλικρινά. Το λέω πάντα. Και είναι για μένα μια τεράστια ικανοποίηση, γιατί γι' αυτό το λόγο κάνω θέατρο. Έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Από αυτό το ρόλο, από αυτό το κείμενο. Ναι, από αυτό το ρόλο. Για ποιο πράγμα μιλάει το έργο? Είναι ένα απλό. Μια απλή ιστορία, ας πούμε. Ο μύθος δηλαδή. Αφορμή από αυτόν παίρνει ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη και μας χαρίζει το πνεύμα του και τη μεγάλη αλήθεια που αυτός ένιωσε και διανοήθηκε. Ένας καθημερινός άνθρωπος, δεν είναι τυχαίο ότι στο έργο δεν έχει όνομα, αυτός ο γελίος. Δεν έχει ταυτότητα, ούτε φίλο όμως καμιά φορά μπορεί να είναι έτσι. Είναι σωστό μάλλον αυτό, υπό την έννοια ότι και εμείς που νομίζουμε ότι έχουμε ταυτότητα μπορεί και να μην έχουμε. Έτσι. Αυτός λοιπόν ο καθημερινός άνθρωπος που δεν έχει όνομα, αλλά και ως εκ τούτου μπορεί να είσαι εσύ, εγώ, ο καθένας από εμάς, έτσι. Αυτό τουλάχιστον νομίζω θέλει να καταδείξει ο Ντοστογεύσκη με αυτό. Βρίσκεται σε μια κατάσταση κατάθλιψης και πλήρους απαξίωσης της ζωής σου. Γι' αυτό λέει πια δεν έχει τίποτα σημασία. Δεν έχει νόημα. Κανένα νόημα. Ακριβώς αυτό. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Το βράδυ που είναι έτοιμος πια ψυχολογικά, αποφασισμένος να αυτοκτονήσει, γυρίζει σπίτι του από μια πολύ κοινή και έτσι αδιάφορη μέρα. Κάτι στην πολυθρόνα, παίρνει το περίστροφο που το είχε γεμάτο σφαίρες, το βάζει στον γκρόταφο, έτοιμο να πατήσει σκανδάλι. Εκείνη την ώρα το παίρνει ο ύπνος. Αποκοιμιέται. Αποκοιμιέται. Και τι ονειρεύεται? Δεν θα σα το πω τι ονειρεύεται. Δώστε θα το δουν, θα τα απολαύσουν. Κάτι θα σα πω. Από εκεί μετά το όνειρο. Αυτό όμως που έχει σημασία και που πρέπει να το πούμε είναι ότι όταν ξυπνάει αυτός ο άνθρωπος, έχοντας δει αυτό το όνειρο που είπαμε στην παράσταση, ο θεατής απολαμβάνει στιγμή προς στιγμή με τόσες λεπτομέρειες που ποτέ άνθρωπος δεν έχει δει όνειρο και με αυτή τη δυνότητα του Ντοστογεύσκη. Όταν ξυπνάει λοιπόν, όχι μόνο δεν θέλει να αυτοκτονήσει. Έχει αναθεώρηση. Αλλά λαχταράει να ζήσει. Είναι ένας άλλος. Είναι η απόλυτη ανατροπή. Είναι η απόλυτη ανατροπή. Είναι πολύ αισιόδοξη. Και όχι μόνο να ζήσει, αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Του φανερώθηκε τόσο καθαρά η αλήθεια που θέλει να τη μοιραστεί με τον κόσμο. Και γυρίζει παντού και την κηρύττει. Την αλήθεια του λοιπόν. Γελίο τον χαρακτηρίζει. Έτσι τον αντιμετωπίζουν γύρω του. Και ο ίδιος τι γνώμη έχει για τον εαυτό του? Ο ίδιος ήξερε από πάντα, καλύτερα από οποιονδήποτε, ότι είναι γελίος, τουλάχιστον με την έννοια που αποδίδουν οι άλλοι, αλλά και με την έννοια που ο ίδιος απέδιδε στη γελιότητα μέχρι να φωτιστεί. Συνειδητοποιημένος όμως. Συνειδητοποιημένος, αλλά με μια συνείδηση από ό,τι φαίνεται λειψή. Κύριε Βερίκη. Όχι πλήρη, όχι ολοκληρωμένη. Της έλειπε δηλαδή ο πυρήνας της αλήθειας. Μας είπατε λίγο πριν ότι όποτε επιλέγετε και όποτε θέλετε
κάνετε θέατρο. Ναι. Αυτό γιατί? Έχετε την πολυτέλεια, έχετε εξασφαλίσει τα προστοζήν. Ναι. Είναι επίσης ευλογία, όπως και αυτός ο ρόλος, το να επιλέγεις μόνο να κάνεις αυτό που σου λέει η καρδιά σου. Και να μην κάνεις εκπτώσεις σε αυτά τα οποία πιστεύεις και πρεσβεύεις στη δουλειά σου. Όποιος ξέρει λίγο την πορεία μου, ξέρει ότι δεν έχω κάνει καθόλου εκπτώσεις, τουλάχιστον στο θέατρο, που είναι και ο πυρήνας της υποκριτικής τέχνης και του επαγγέλματος. Γιατί κατά τα άλλα, βεβαίως, στην τηλεόραση έχουμε κάνει σειρά, αλλά έχουμε κάνει πράγματα που δεν τα εγκρίναμε. Πάντως και εκεί πάντα διατήρησα ένα επαγγελματισμό και κάποια standards. Τι σας έκανε να λέτε ναι και τι όχι? Δεν είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου. Απλώς να συμπληρώσω πριν. Όχι απλώς δεν έχω εξασφαλιστεί, αλλά επιβιώνω μέσα από αυτό. Να σας πω κάτι. Έχω μία ευχή στη ζωή μου, μόνο μία, και μία μόνο φιλοδοξία. Η ευχή είναι να είναι καλά η κόρη μου που είναι 8,5 χρονών και όλος ο κόσμος που αγαπώ και όλοι. Και η φιλοδοξία, και το εννοώ αυτό, να επιβιώσω, όχι να θησαυρίσω, να επιβιώσω κάνοντας αυτό που αγαπάω. Και η ζωή με ευλόγησε να το κάνω. Το έχετε καταφέρει. Ναι, το έχω καταφέρει. Είστε τυχερός. Από μικρή ηλικία ξέρατε τι θέλετε να κάνετε? Από πολύ μικρή. Πού μεγαλώσατε και πώς μπολιάστηκε η ψυχή σας με αυτή τη φλόγα ότι το θέατρο είναι η τέχνη μου, η ζωή μου, η γεννήθηκα, δουλειά μου. Γεννήθηκα στη Λευκάδα, σε ένα χωριό που μέχρι τα 17 μου δεν είχε ρεύμα. Να καταλάβετε, λέω και μια φορά γελώντας, το χωριό μετακόμισε όλο στη θάλασσα, ήταν στο βουνό πρώτα. Το έχτισε το κράτος δηλαδή και μοίρασε σπίτια. Δεν ήρθε ποτέ το ρεύμα στο χωριό, πήγε το χωριό να βρει το ρεύμα. Το λέω γιατί ήταν τα χρόνια εκείνα του 60 και του 70, ήταν δύσκολα. Αλλά ήταν ωραία χρόνια όμως κιόλας. Ήταν αυθεντικά. Ήταν αυθεντικά. Αυτή είναι η λέξη. Και νομίζω πως είμαστε τυχεροί όσοι πήραμε γεύση και ζωή από αυτά τα χρόνια, από αυτές τις δύο δεκαετίες. Μετά άρχισε το πράγμα να αλλοιώνεται. Και εκείνη την περίοδο λοιπόν, και μην έχοντας δει ποτέ θέατρο, πού να δω θέατρο? Οι γονείς μου ήταν αγρότες και έτσι ζούσα. Αλλά τα πρώτα έτσι σκυρτήματα τα πήρα από το ραδιόφωνο. Ήμουνα 11 χρονών όταν ένας θείος μου μας χάρισε, και μάλιστα είπε στο Δημήτρη αυτό περισσότερο που ήμουν ο μεγαλύτερος από τα παιδιά, ραδιόφωνο στο σπίτι. Ραδιόφωνο, πέντε τρανζίστορ. Τέσσερα. Τέσσερα. Πρώτος είμαι εγώ. Λοιπόν, και εκεί μέσα ανακάλυψα το, θυμάστε, το θέατρο στο ραδιόφωνο. Ναι. Να σας πω κάτι. Ήμασταν, μέναμε στο χωράφι, ας πούμε, με τους γονείς μου και τα αδέρφια μου, γιατί το καλοκαίρι να θερίζουμε, ήταν μακριά από το χωριό και ήμασταν εκεί έξω. Ευλογία, έτσι, να είσαι έτσι και να είναι τα αστέρια πάνω σου για στέγη. Και είχα αυτό το ραδιοφωνάκι που δεν σταμάταγε να παίζει μέρα νύχτα. Μόλι για πατέρα μου, σταμάτα το πια να κοιμηθούμε. Λίγο ακόμα, λέω, λίγο. Εκεί νομίζω πως γεννήθηκε αυτό το πράγμα. Αλλά για την ακρίβεια. Ακούσατε λοιπόν θέατρο? Άκουσα πρώτη θέατρο. Φορά, δεν είδατε. Ναι, ναι. Ο Ηλίας Μαμάκης, πώς τον λέγανε, ο άνθρωπος που. Ναι, ήταν πάρα πολύ τότε. Τις θεατρικές. Πολύ, πολύ, ναι. Μετά άρχισα να βλέπω τηλεόραση στη Λευκάδα, γιατί εμείς στο σπίτι τηλεόραση πήραμε πολύ αργότερα. Στη Λευκάδα, ενώ στην πόλη που έμενα για να. Που ήμουν στο σχολείο, στο γυμνάσιο τότε το εξετάξιο. Και εκεί κάτι συγκλονιστικό συνέβαινε. Δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από αυτό. Μάλιστα λέω. Όταν αποφάσισα τελικά, τελειώνοντας το Λύκειο και αναγκαστικά πήγα και στην Πάτρα και σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων. Λέω αναγκαστικά γιατί δεν το ήθελα καθόλου, απλά ήταν ένα μεσοδιάστημα, ας πούμε, μέχρι να πάρω το θάρρος. Όταν πήγα στην Αθήνα, δεν πήγα για να γίνω ηθοποιός, πήγα γιατί ήμουν ηθοποιός. Κατασταλαγμένος. Έτσι αισθανόμουν. Ναι, είναι φοβερό αυτό που λέτε. Το είχα μέσα μου. Όταν το είπατε στον πατέρα και τη μάνα σας, τι είπαν? Δεν θέλετε να ξέρετε τι είπε ο πατέρας μου? Θέλουμε. Ακόμα μέχρι τώρα. Νομίζω πως δεν το έχει αποδεχτεί ακόμα. Ο πατέρας μου έκανε μεγάλη φασαρία, αλλά... Η μητέρα... Επειδή με ρωτάτε έτσι... Είχε καταλυτικό ρόλο. Η μητέρα... Γιατί η μάνα είναι... Η μητέρα ήταν... Τα πάντα. Να σας πω κάτι, επειδή την έχασα πριν 8 χρόνια. Η μητέρα μου ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος. Σπάνιος άνθρωπος. Και έλεγε λοιπόν τότε ότι, ξέρετε, αγαπούσε τον κόσμο. Αγαπάω σημαίνει αποδέχομαι, καταρχήν. Δηλαδή εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός, ας πούμε. Βεβαίως φοβόταν η Καρμένη. Πού θα πάει ένα παιδί τώρα, εγώ σε 80, έτσι. Πόσο
στην Αθήνα μόνο του, χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτα. Δεν σας είπε όμως ποτέ, μη το κάνεις. Όχι ποτέ. Ποτέ. Και πιστεύω ότι δεν υποκρίνονταν και όταν έλεγε, καμαρί μου, να κάνεις ό,τι θέλεις και να πας όπου θέλεις. Είναι κάτι που υιοθετήσατε και θα πείτε και στην 8χρονη κόρη σας. Απόλυτα. Μα κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ποιηκός ανοησία για τον ίδιο που το λέει και για, για το σκοπό για τον οποίο το λέει, να προσπαθεί να αποτρέψει ένα παιδί ή επίσης να επιβάλλει σε ένα παιδί τι θα κάνει. Είναι δυνατόν ποτέ να πετύχει κάποιος πραγματικά. Πραγματικά, έτσι. Αν δεν κάνει κάτι που όχι το αγαπάει πολύ. Βέβαια, όχι με εξωγενή κριτήρια. Αν δεν κάνει κάτι, όχι μόνο που το αγαπάει πολύ. Να γεμίζει κάτι. Που είναι η φύση του. Εγώ πιστεύω περισσότερο όχι στις επιθυμίες, αλλά στην κλίση του ανθρώπου. Έλεγε ο Ηράκλειτος μεταξύ μας. Ευτυχώς που δεν γίνονται όσα οι άνθρωποι επιθυμούν. Γιατί η επιθυμία μπορεί να είναι και μια διαστρέβλωση που την πήραμε από πρότυπα. Μη μας τη φόρτωσαν. Ή μπορεί να είναι μια εξαναγκαστική προβολή του εαυτού μας κάπου, έτσι. Ενώ η φυσική κλίση είναι η φυσική κλίση. Δηλαδή, αν κάποιος δει ένα παιδί να κλωτσάει συνέχεια τις πέτρες στον δρόμο και να κάνει αυτό, μάλλον θέλει να παίξει ποδόσφαιρο το παιδί. Πώς να το πω. Αν δει έναν άλλον να λέει, έλα να σε βοηθήσω, τι έχεις πυρετό. Μπορεί να κάνει για γιατρός. Μην το κάνεις με τον ζόρι, ούτε ηθοποιό, ούτε τραπεζικό. Άφησε το να επιλέξει αυτό το οποίο. Ό,τι του λέει η καρδιά του. Δυστυχώς στην Ελλάδα, έτσι με την ευκαιρία να πω. Και χάρηκα για κάποιες αλλαγές που αναγγέλθηκαν χτες προχτές από τον Πρωθυπουργό. Ελπίζω πως θα γίνουν. Νομίζω πως είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η παιδεία είναι σε εξαιρετικά, όχι λάθος, αλλά εγκληματική κατεύθυνση. Αυτό το πράγμα δηλαδή που κάποιος θέλει να γίνει, ας πούμε, βιολόγος, αλλά δεν πέρασε εκεί και πέρασε σε μια άλλη σχολή, λέει, και πάει εκεί. Και μετά διορίζεται, ας πούμε, μια δουλειά. Μα είναι δυνατόν να αποδώσει αυτό σε μια δουλειά που δεν ήθελε ποτέ. Έχετε είναι δίκιο. Μια τρομερή στρέβλωση, νομίζω. Όλου του συστήματος και την νοοτροπία του εκπαιδευτικού συστήματος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας αυτό. Ναι. Μας πιέζουν να πάμε σε διαφημίσεις. Δίνουμε ραντεβού μου σήμερα και αύριο για το Ηράκλειο. Πού? Στο θεατρικό σταθμό. Στο θεατρικό σταθμό στις 9 και 4. Και στην Ιερά Πέτρα, βέβαια, το Σάββατο στις 9 και 4. Στο Μελίνα Μερκούρι. Στο Μελίνα Μερκούρι. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Να πω απλώς ότι ο σκηνοθέτης της παράστασης είναι ο εκλεκτός φίλος και ηθοποιός ο Τάκης Χρυσικάκος. Και είναι... η μετάφραση. Ναι. Είναι και δικός μας φίλος και να του δώσει τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μας. Θα τα δώσω. Και η μετάφραση είναι του σπουδαίου του Άρη Αλεξάνδρου. Ατόφια, όπως την έγραψε. Ο λόγος που ακούν οι θεατές στην παράσταση είναι ακριβώς ο λόγος του Ντοστογεύσκη. Δεν κάναμε παρεμβολές. Τα μεγάλα κείμενα, και το λέω για συναδέλφους αυτό. Δεν χρειάζονται παρεμβάσεις. Αλλή μόνο αν χρειάζεται να παρέμβουμε στον Ντοστογεύσκη. Δυναμική ενσάρκωση όμως χρειάζεται. Λοιπόν, βεβαίως. Εξαιρετικός μονόλογος, εξαιρετική παράσταση. Τη συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο. Και σε εσάς. Διαφημίσεις. Περνάμε σε σύντομες διαφημίσεις και ξανά κοντά σας.